Στην εκδήλωση αυτή που παρακολουθήσατε νωρίτερα, παραβρέθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του Νομού Τελοκαρνανίας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ο οποίος συχνά τακτά επισκέφτεται την ορεινή ναυπακτία και όχι μόνο, όλο το Νομό Τελοκαρνανίας. Μίλησε με τους ανθρώπους που συνάντησε εκεί για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Βέβαια, στην κάμερα της εκπομπής μας αναφέρθηκε σε επίκαιρα θέματα και μεταξύ αυτών στέλνει και τις ευχές του σε όλους τους τελοκαρνάνες. Χρόνια πολλά σε όλους τους συγχωριανούς της Κλεπάς και στους πολίτες της ορεινής ναυπακτίας και φυσικά στους πολίτες της Τελοκαρνανίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι και οι γιορτές των Χριστουγέννων να είναι η αρχή μιας νέας ελπιδοφόρας προοπτικής για τη χώρα. Μια προοπτική η οποία θα είναι προοπτική δημιουργίας και θα μας βγάζει από το αδιέξοδο των δυσμενών συνθήκων που ζούμε λόγω της κρίσης. Σε ό,τι αφορά την Κλεπά. Σε ό,τι αφορά την Κλεπά, ήρθα η διεισόμαση να δω από κοντά εάν πραγματικά έχουν διορθωθεί προβλήματα τα οποία προέρχονται από τις καθυζήσεις και τις κατολιστήσεις του Φλεβάρη. Το θέμα της Κλεπά το έχω πάει δύο φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα την τελευταία φορά ζητώ ό,τι ισχύει για την Κεφαλονιά να ισχύσει και για την ορεινή ναυπακτία. Και για την Αράχοβα και για την Κλεπά. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως δόθηκε επιδότηση 80% για την Κεφαλονιά, να δοθεί και για την ορεινή ναυπακτία το 80% και να δοθεί φυσικά και 1.000 ευρώ τετραγωνικό, αν κάποιος θέλει ουσιαστικά να μετεγκατασταθεί σε άλλη περιοχή. Η τιμή των 600 ευρώ μας βρίσκει αντίθετος, όπως φυσικά και η επιδότηση το 60%. Μάλιστα. Σήμερα ο κόσμος εδώ σας δέχτηκε με πάρα πολύ προθυμία, κύριε Κωνσταντόπουλε. Είστε ο μοναδικός, από ό,τι μας είπαν, που επισκέφτεστε τακτικά την ορεινή ναυπακτία. Καταρχάς, η ορεινή ναυπακτία είναι μέρος του εαυτού μου. Την ορεινή ναυπακτία την αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί μην ξεχνάτε και ο ναυπάκτιος Γαρ την επισκεπτόμουν από μικρό παιδί. Η ορεινή ναυπακτία είναι η Ελβετία της Ελλάδος. Πιστεύω ότι είναι μια ελκυστική πρόταση σε κάθε πολίτη, σε κάθε Αθηναίο, σε κάθε Έλληνα να έρθει και να την επισκεφτεί. Έχει πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές που ο καθένας να ζήσει στην ορεινή ναυπακτία, αρκεί να το θέλει. Καλή πρωτοχρονιά. Να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Και καλή χρονιά σε όλους.